αγαπητέ Πάνο, τι προσδοκάς από αυτό το βιβλίο, από την ελληνική κοινωνία, τι περιμένεις μέσα από το βιβλίο? Μέσα από αυτό το βιβλίο περνάμε μηνύματα, όχι ότι γινόμαστε δάσκαλοι ή ιεροκήρυκες, αλλά με τον τρόπο μας περνάμε μηνύματα πώς να μην πέφτουμε θύματα του απατεώνα, του παιδεραστή που τώρα είναι στην σε επικαιρότητα τον τελευταίο καιρό, πώς να μην πέφτουμε θύμα του κάθε κακοποιού. Ο Πάνος Όπολος δεν είναι για δύο λόγια, είναι για πολλά λόγια, πολλά μπράβο, πολλά συγχαρητήρια. Και εγώ θα σταματήσω όχι μόνο στη συγγραφική του ή τη δημοσιογραφική του δουλειά, αλλά στην ευγένειά του, στην ανθρωπιά του, που είναι κάτι σπάνιο. Είναι ένας άνθρωπος που ήταν και είναι στην κορυφή του επαγγέλματός του και ακόμα και πρόεδρος της Ενώσης Συντακτών, και ποτέ δεν τον είδα με έπαρση, ποτέ δεν τον είδα να μην μιλάει, να κλείνει τις πόρτες του. Ήταν πάντα ανοιχτές. Αν αυτό το βιβλίο είναι έτσι διασκεδαστικό, όπως ακριβώς παρουσιάστηκε, είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτές τις στιγμές της καντήφιας, της στενοχώριας, της κακής διάθεσης που έχουμε όλοι. Εκτός από ένας σπουδαίος αστυνομικός ρεπόρτερ, μάλλον ο σπουδαιότερος που γέννησε η χώρα, ο δάσκαλος, ο πατέρας του αστυνομικού ρεπορτάζ, όπως λένε όλοι, και έχοντας στις βαλίτσες του σαν εχέγγυο ότι έχει κάνει το αστυνομικό ρεπορτάζ με ένα καταπληκτικό τρόπο, με μια φοβερή ευγένεια και φοβερή ακρίβεια ταυτόχρονα και φοβερή αξιοπρέπεια ταυτόχρονα, απέναντι και στα θύματα αλλά ακόμη και στους δολοφόνους ή τους παραβάτες, έχοντας κρατήσει δηλαδή όλα τα όρια που πρέπει να κρατήσει, άρα γι' αυτό είναι και ο μεγάλος δάσκαλος των επομένων, αποδεικνύεται και ένας πολύ σημαντικός συγγραφέας με τα βιβλία του, γιατί εκτός του ότι κατέχει την ελληνική γλώσσα και την παίζει στα δάχτυλα, συμπυκνώνει, εκεί που χρειάζεται να σχολιάσει με χιούμορ, σχολιάζει με χιούμορ, εμβαθύνει στους χαρακτήρες. Έχει δηλαδή, θα μου επιτρέψετε, γιατί και εγώ είμαι συγγραφέας, μέσα σε όλες τις ιδιότητες καλλιτεχνικές. Θεωρώ ότι είναι ένας συγγραφέας με πολύ μεγάλη δυναμική. Ο κύριος Όμπολος είναι ο δάσκαλός μας. Είναι ο δάσκαλος της δικής μου γενιάς των αστυνομικών συντακτών. Είναι δύσκολο να μιλάς για τον δάσκαλό σου. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι είναι ο δημοσιογράφος που πάντα στάθηκε απέναντί μας γενναιόδωρος. Είναι ο δημοσιογράφος που μας μιλούσε πάντοτε για τις βασικές αρχές που θα πρέπει να ακολουθούμε όταν κάνουμε ένα ρεπορτάζ. Και επίσης είναι ο άνθρωπος ο οποίος ήταν πάντα εκεί όταν χρειαζόμασταν κάτι. Όσον αφορά τώρα στο βιβλίο του, είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο. Το προτείνω στον κόσμο να το πάρει. Είναι ένα βιβλίο που περιλαμβάνει 300 περιπτώσεις που εκεί θα δουν και η άμεση δράση, τι πράγματα έχει να αντιμετωπίσει κάθε μέρα. Θα βοηθηθεί κατά ένα μεγάλο μέρος και θα ψυχαγωγηθεί από τη γραφή του Πάνου Σόμπολου και τις ιστορίες που αναλύει, αλλά και θα διδαχθεί πώς να αποφεύγει τις απάτες, πώς να φυλάει την δική του ασφάλεια και να μην πιστεύει σε αυτό που βλέπει, γιατί ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Αυτό το έκτο βιβλίο περιλαμβάνει πάνω από 300 περιστατικά και είναι εντελώς διαφορετικό από τα άλλα που γνωρίζαμε ως τώρα, που γνώριζαν οι αναγνώστες μου ως τώρα, και μάλιστα έρχεται σε μια βαριά, θα έλεγα, περίοδο που η δεχθής εγκληματική πράξη διαδέχεται την άλλη. Αυτό το βιβλίο είναι μια όαση σε όλα αυτά που βιώνουμε τελευταία και περιλαμβάνει ευτράπελα, διασκεδαστικά, περιστατικά, περίεργα, αλλά πάνω απ' όλα διδακτικά. Διδάσκουν αυτές οι ιστοριούλες που τις παίρναμε κάθε πρωί από την άμεση δράση και από το αρχηγείο της αστυνομίας, διδάσκουν και προβληματίζουν τον αναγνώστη να μην πέφτει θύμα του απατεώνα, του παιδεραστή, του κάθε λογής κακοποιού. Κάθε πρωί δινόταν
ρακένδιτος επέτης, έβαζε ένα καπέλο μεγάλο και γυαλιά μαύρα και εμφανιζόταν ως αόματος και έλεγε «Βοηθήστε με». Και το βράδυ ο αόματος έβαζε το κουστούμι του και ό,τι πράξεις είχε πήγαινε και τις κατέθετε στο κέντρο διασκέδασης που σύχναζε στα κορίτσια εκεί. Παίρνει ο άλλος τηλέφωνο και λέει «Θέλω το τηλέφωνο σας παρακαλώ του Μάρλον Μπράντο». «Μα πού να το ξέρουμε εμείς?» Στην άμεση δράση παίρνει το 100 και ζητάει περίεργα πράγματα. Είναι περιστατικά που καθημερινά συμβαίνουν. Συνέβαιναν από το 70 μέχρι το 2010 που είναι τα περιστατικά που περιλαμβάνει το βιβλίο, αλλά όμως συμβαίνουν και σήμερα και θα συμβαίνουν και στο μέλλον τέτοια περιστατικά.